Έχουμε από το πρωί χιονοθύελλα. Έχουμε πολύ χιόνι. 4 ώρα το βράδυ τελευταία φορά πέρασε το δικό μας το γκρέιντερ. Τώρα ξαναέφυγε το δικό μας. Έχουμε 11 άτομα αποκλεισμένα στο Μαλιανό και 3 παιδάκια. Έχει πέσει ένα σπίτι στη Γουδουμαλιά. Έχει φύγει το Σώμα Εθελοντών Σαμαριτών με την πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ. Προσπαθούν να πλησιάσουν το σημείο, είναι αδύνατο να πλησιάσουν. Όταν λέτε έχει πέσει ένα σπίτι, φαντάζομαι όχι με ανθρώπους μέσα. Με μία γυναίκα μέσα. Είναι μέσα. Δεν έχω εικόνα, μέχρι χθες ήτανε. Α, μάλιστα. Οπότε υπάρχει ένα ερωτηματικό εδώ, λέτε. Ναι, ναι, ναι. Και προφανώς έχετε δώσει, κύριε Δήμαρχε, μια προτεραιότητα σε αυτή την υπόθεση. Ναι, ναι, ναι. Πριν από λίγο φύγανε οι Σαμαρίτες, οι εθελοντές Σαμαρίτες, που είναι εδώ από εχθές. Έχει φύγει η πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ. Σε ποια περιοχή, αν θέλετε να επαναλάβετε? Στην Κουδουμαλιά. Μάλιστα. Τώρα, με τους εγκλωβισμένους που είπατε ότι είναι και παιδάκια, δεν κινδυνεύουν πάντως όταν λέτε εγκλωβισμένοι. Εγκλωβισμένοι σε σπίτι? Όχι, όχι. Τώρα μίλησα. Είναι και ο Βουρεξάκης ο Γιώργος στην παρέα εκεί. Ναι. Στα 11 άτομα. Τώρα μιλήσαμε, τελειώνουν όμως τα καύσιμα εκεί πέρα, τα ξύλα. Τα ξύλα, γιατί δεν φτάνουν με ξύλα. Τελειώνει. Οπότε πρέπει και εκεί να κάτι να γίνει. Αυτό θα ανοίξει μόνο από την περιοχή των ποτάμων. Αν έρθει το γκρέιντερ, δηλαδή τη περιφερειακή ενότητα δασιθιού από εκεί. Το οποίο έρχεται. Είναι πολύ δύσκολο να πλησιάσει. Τώρα δεν ξέρω σε ποιο ακριβώς σημείο βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Άρα μου λέτε ότι έχετε δύο σοβαρά ζητήματα αυτή τη στιγμή που αφορούν ανθρώπους. Έχουμε και άλλα. Έχουμε καρκινοπαθή, ο οποίος πρέπει να μεταβεί στο Ηράκλειο. Έχουμε άτομο το οποίο έχει συσκευή οξυγόνου και λειτουργεί με ρεύμα. Το χωριό δεν έχει ρεύμα. Ακόμη. Έχουμε πάρα πολλά έκτακτα περιστατικά. Αν αντιλαμβάνομαι σωστά, κύριε Δημαρχέ, το αεροπέδιο Λασιθίου στα ανατολικά της Κρήτης έχει τα σοβαρότερα ζητήματα αυτή τη στιγμή που αφορούν ανθρώπους. Το πρώτο και το άμεσο. Εγώ το έχω επισημάνει εδώ και 2 μέρες. Ναι, ναι. Σε όλους τους τόνους και προς όλες τις κατευθύνσεις και σε όλα τα επίπεδα. Δυστυχώς επιχειρούμε μόνοι μας, με δικά μας μεδία μέσα. Ο χειριστής του γκρέιντερ χθες έκλεισε 24 ώρες πάνω στο γκρέιντερ, τώρα είναι ακόμα στο δρόμο. Δεν έχουμε κοιμηθεί καθόλου. Το προσωπικό του Δήμου είναι όλο έξω. Στο γραφείο τώρα μέσα συντονίζουμε 2 άτομα. Εγώ και ο μηχανικός ο Μανώλης ο Παδοζωσάκης. Αντιδημάρχη είναι έξω στα χιόνια. Υπάρχει μια κατάσταση άνω προηγουμένου. Πείτε μου κάτι, από την πλευρά του Αγίου Νικολάου που έχετε ζητήσει βοήθεια, σας έχουν πει ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο? Από την πλευρά του Αγίου Νικολάου περιμένουμε τον Greater εδώ και 3 μέρες. Εδώ και 3 μέρες. Μάλιστα. Μπορεί να βοηθήσουν οι δυνάμεις από το Ηράκλειο? Γιατί εδώ έχουμε ανθρώπους που κινδυνεύουν. Έχουμε δυσκολία. Έχω μιλήσει με το Σπύρο τον Κατζαμποξάκη, τον αντιδήμαρχο Χερσονήσου. Είναι στη δύναμη που ανοίγει το δρόμο. Υπάρχει δυσκολία στο να κρατηθεί ανοιχτός ο δρόμος. Μήπως πρέπει να κληθεί η ΕΜΑΚ, κύριε Δήμαρχε, επειδή μιλάμε για ανθρώπους? Κοιτάξτε να δείτε, οι πυροσβεστικοί με την αστυνομία που έχουν συντονιστεί για το θέμα αυτό, ναι. Αυτή τη στιγμή εμείς αυτό που κάνουμε είναι επιχειρούμε με ό,τι μέσα έχουμε. Έχουμε βάλει και ιδιώτες, ό,τι μέσα έχουμε. Αλλά και οι ιδιώτες αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή υπήρχε μία μπολντόζα η οποία δεν μπορούσε να από το πολύ χιόνι δεν μπορούσε, είχε κολλήσει, δεν μπορούσε να ξεκολλήσει. Τώρα πριν από λίγο ξεκολλήσει. Το εντυπωσιακό είναι ότι ως δήμαρχος τα έχετε πει πίσω 4 μέρες τώρα, επειδή ερχόταν αυτό το κύμα. Ακριβώς. Και βλέπω ότι ουσιαστικά έχετε μείνει σχεδόν μόνοι. Με εξαίρεση το τι γίνεται από την πλευρά του Ηρακλείου. Τώρα μπαίνει γκρέιντερ της περιφέρειας. Προσπαθεί να μπει από την πλευρά του Ηρακλείου. Προσπαθεί να μπει γκρέιντερ από την πλευρά του Ηρακλείου. Μάλιστα. Από την πλευρά όμως του Αγίου Νικολάου έχουμε θέμα, λέτε. Και εγώ θέλω να το επαναλάβουμε αυτό. Έχουμε 11 ανθρώπους, τους οποίους τελειώνει προμήθειες σε καυσόξυλα. Ναι. Έχουμε ένα σπίτι. Ο Γιώργος εκεί. Ναι. Και έχουμε και ένα σπίτι, λέτε, που έχει πέσει, που δεν ξέρουμε αν η γυναίκα είναι μέσα. Αν πρόλαβε να βγει, πάνε εκεί. Το πιθανότερο είναι να είναι μέσα. Το πιθανότερο είναι να είναι μέσα. Εχθές η επικοινωνία που είχαμε, γιατί κάναμε επικοινωνία με όλους τους προέδρους των χωριών, είχαμε εδώ πέρα σώμα διασωστών από τον Άγιο Νικόλαο, είχαμε το σώμα των εθελοντών Σαμαριτών του Ερυθρού Σταυρού από το Ηράκλειο και κάναμε επικοινωνία με όλα τα χωριά, με τους προέδρους των χωριών, όπου υπάρχει πρόβλημα να επιχειρήσουμε, να τους απεγκλωβίσουμε, να τους φέρουμε στο κέντρο υγείας να είναι τουλάχιστον σε ασφαλές περιβάλλον. Χθες λοιπόν το βράδυ η γυναίκα ήταν εκεί, ήταν καλά,
αυτή είναι η τελευταία πληροφορία που έχουμε. Μάλιστα. Κάποιος με ρωτάει εδώ αν έχετε εικόνα για τον Νικηφορίδο. Τον Νικηφόρηδο. Ναι. Είναι εκεί στο Σμαλιανό κοντά. Α, γι' αυτό μάλλον. Ναι. Προφανώς, οι ιδιώτες με μηχανήματα δεν υπάρχουν να συνδράμουν αυτή τη στιγμή, έτσι. Υπάρχουν δύο. Ό,τι μπορούν όμως. Αλλά υπάρχουν μεγάλα προβλήματα. Δεν έπρεπε να μείνει το Λασίθι χωρίς βοήθεια. Δεν έπρεπε να μείνει χωρίς βοήθεια. Πάντως, κύριε Δήμαρχε, έχω την αίσθηση ότι πρέπει ξανά να ζητηθεί συνδρομή άμεσα πυροσβεστικής αστυνομίας, διότι έχουμε 11 ανθρώπους από τη μία και μία γυναίκα από την άλλη. Έχω μιλήσει και με τον αστυνομικό διευθυντή του νομού Λασίθι. Ναι, ναι. Συγγνώμη, στα τηλέφωνα μου, Νίκο, στα τηλέφωνα μου να απαντάει. Εντάξει, κύριε Δήμαρχε, είναι πιο επίγον να μιλήσετε σε αυτά τα τηλέφωνα, τα ξαναπούμε σε μισή ώρα. Λοιπόν, ναι, αυτό που θέλω να επισημάνω για ακόμα μια φορά είναι ότι εμείς επιχειρούμε στον περιφερειακό δρόμο του οροπεδίου Λασιθίου, που είναι ευθύνη της περιφέρειας και επιχειρεί ο Δήμος. Διότι υπάρχει έλλειψη δυνάμεων από την περιφέρεια εδώ και τόσες μέρες. Αντί ο Δήμος να ασχολείται με τα χωριά μέσα και να προσφέρουμε άλλη βοήθεια. Η περιφέρεια οφείλει να καθαρίζει το περιφερειακό δίκτυο εντός του οροπεδίου Λασιθίου. Όχι ο Δήμος. Εμείς πρέπει να επιχειρούμε μέσα στα χωριά. Και αυτή τη στιγμή όλες οι δυνάμεις είναι για να ανοίγουμε τους δρόμους, να μετακινούνται όλα αυτά τα επίγοντα που έχουμε. Έχουν κινδυνεύσει ζωές, πιθανότατα να έχουμε και θλιβερό επεισόδιο. Και έπεται συνέχεια. Τι να πω τώρα. Μα ελπίζω να μην έχουμε θλιβερά μαντάτα. Εχθές, μετά από μεγάλη πίεση. Και το μετέφερα, ας το πούμε, και ρίξαμε έκτακτη ανάγκη στο Δήμο μας. Ναι, ναι, ναι. Έτσι και ακόμα συζητάμε αν θα γίνει αποδεκτή ή όχι. Έχουμε φτάσει σε τέτοια σημεία. Ποιανού είναι ευθύνη να το κάνει αποδεκτό? Είναι ευθύνη της περιφέρειας αυτά. Αυτά είναι ευθύνη της περιφέρειας και του Υπουργείου. Μάλιστα. Μάλιστα.